Κυρίες και κύριοι, εκλεκτές και εκλεκτοί προσκεκλημένοι, με χαρά σήμερα πάλι γενιάζουμε στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, στο περίπτερο των ενόπλων δυνάμεων. Γνωρίζετε όλοι ότι η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη αποτελεί το σημαντικότερο θεσμό επιχειρηματικότητας και καινοτομίας της πατρίδας μας. Από την ίδρυσή της το 1926, αντανακλά κάθε χρόνο το ρυθμό και το κλίμα όχι μόνο της εγχώριας, αλλά και της διεθνούς επιχειρηματικότητας και λειτουργεί ως σημείο συνάντησης δεκάδων οικονομικών παραγόντων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ Προστασίας του Πολίτη, και εσείς στην παρέα μας. Πάντα χαρά μας να σας έχουμε κοντά μας. Κατά τη φετινή διοργάνωση, η τιμόμενη χώρα είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Μόλις επιστρέψαμε με τον κύριο Αρχηγό Γεθά από το περίπτερο της φετινής τιμόμενης χώρας. Είναι μια φίλη χώρα με εξαιρετικά ισχυρό αποτύπωμα στην ευρύτερη περιοχή, ιδίως στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας. Πρωτοπορεί στην καινοτομία και στην προηγμένη τεχνολογία. Ήδη με την χώρα αυτή, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, έχουμε αναπτύξει στενές και πολυεπίπεδες σχέσεις, ενώ διερευνούμε την περαιτέρω ανάπτυξη των ημερών σχέσεων και την εξέβρεση νέων τομέων συνεργασίας. Για έκτη συνεχόμενη χρονιά, οι ένοπλες δυνάμεις στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και προσφοράς τους προς τον ελληνικό λαό δηλώνουν δυναμικά την παρουσία τους εδώ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το περίπτερό μας συνήθως είναι ένα από τα δημοφιλέστερα. Δεν θέλω να ευλογήσω, όπως λένε τα γένα μας, αλλά έτσι είναι, γεγονός είναι, δεν πρέπει να το κρύβουμε ή να κάνουμε τους ντροπαλούς, αν όχι το δημοφιλέστερο της έκθεσης. Φέτος η προσέγγιση μας εστιάζεται στην τεχνολογική εξέλιξη και την αναβάθμιση των αμυντικών δυνατοτήτων των ενόπλων δυνάμεων, που θα παρουσιαστούν ήδη από το πορεί, παρουσιάζονται με το κατάλληλο σχετικό οπτικο-ακουστικό υλικό. Το κεντρικό μήνυμα λοιπόν του εκθεσιακού μας περιπτέρου είναι ισχυρή άμυνα, ισχυρή Ελλάδα. Τέσσερις λέξεις που δηλώνουν τόσο την προσπάθεια που γίνεται τα τρία τελευταία χρόνια για την συνολική αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, όσο και για το όραμά μας για ισχυρή Ελλάδα χωρίς διλήμματα και προκλήσεις ασφαλείας που θα αντιμετωπίζεται με σεβασμό η Ελλάδα σε διεθνές επίπεδο. Για την κυβέρνησή μας η ενίσχυση της άμυνας ήταν από την πρώτη μέρα θέμα ύψιστης κυβερνητικής προτεραιότητας. Σχεδιάστηκε μεθοδικά πάνω σε τρεις πυλώνες. Την ανάπτυξη και την ενίσχυση ισχυρών συμμαχιών, νέων και υφισταμένων, στον εξοπλισμό των ενόπλων δυνάμεων μας και βέβαια στην αναβάθμιση των δυνατοτήτων του προσωπικού. Σε αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση, χάρη στη διεθνή αξιοπιστία που απολαμβάνει, αλλά και χάρη στις πολλές πρωτοβουλίες που έχει αναπτύξει, κατάφερε να οργανώσει ένα ισχυρό πλέγμα συμμαχιών και διεθνών συνεργασιών με ισχυρούς παγκόσμιους και περιφερειακούς δρόντες. Η αναβάθμιση στις στρατηγικές μας σχέσεις με τις ΗΠΑ, η υπογραφή της αμυντικής συμφωνίας με τη Γαλλία, συμφωνίες στρατηγικής συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αλλά και πλήθος στρατηγικών συνεργασιών και με άλλα κράτη της περιοχής που μοιράζονται με εμάς περίπου τις ίδιες αντιλήψεις όσον αφορά τις προοπτικές και τις προσκλήσεις ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή, όπως η Αίγυπτος, το Ισραήλ αλλά και η Ιορδανία, όχι μόνο θωρακίζουν τη χώρα απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα, αλλά ενισχύουν το διεθνές κύρος της και την καθιστούν υπολογίσιμο περιφερειακό δρόντα. Ταυτόχρονα προχωράμε στην τεχνολογική αναβάθμιση και την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων μέσω των απαραίτητων εξοπλιστικών προγραμμάτων, αυξάνοντας κατακόρυφα την αποτρεπτική ισχύ της χώρας. Αν νομίζετε ότι έχει γίνει σημαντικό έργο στον τομέα αυτό, εγώ έρχομαι να σας πληροφορήσω ότι δεν έχει γίνει τίποτα ακόμα και υπάρχουν ακόμα πολλά που πρέπει να γίνουν. Η δουλειά όμως συνεχίζεται, θα συνεχιστεί και οφείλεται ασφαλώς στους εξαιρετικούς ρυθμούς και κλίμα συνεργασίας μεταξύ πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας. Δεν είναι υπόθεση ενός ή δύο ανθρώπων, είναι υπόθεση πολλών και εδώ όλοι είμαστε ταμμένοι σε αυτό το σκοπό. Και φυσικά να προσθέσω ότι τα εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία σχεδιάζει και υλοποιεί η χώρα έχουν, αναπτύσσουν και πρόκειται να αναπτύξουν έτσι περαιτέρω και ιδιαίτερα ελκυστικές ευκαιρίες για την ανάταξη της αμυντικής βιομηχανίας της χώρας. Θα υπάρξουν πάρα πολλές προοπτικές, πάρα πολλές ευκαιρίες μέσα από τις συμφωνίες που σας περιέγραψα. Όλα όμως τα παραπάνω θα ήταν ανέφικτα χωρίς το προσωπικό των ενόπλων μας δυνάμεων.
που αποτελεί την ψυχή τους, αλλά και το πραγματικό, σημαντικότερο πολλαπλασιαστή ισχύος της πατρίδας μας. Αυτό το προσωπικό έχει καταφέρει, χάρη στον επαγγελματισμό του, την πίστη του. Καλώς ήρθατε στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από 10 έως 18 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, οργάνωση Κελέξο. Πολύ ωραία, συνεχίζουμε από το μικρό αυτό διάλειμμα. Την πίστη του λοιπόν και την προσήλωσή του στην αποστολή, την απόλυτη αίσθηση του καθήκοντος και την αποφασιστικότητά του να κρατήσει σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο τόσο το ηθικό όσο και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων. Είναι αυτό το προσωπικό για το οποίο όλοι οι Έλληνες, όλες οι Ελληνίδες αισθανόμαστε περήφανοι, αλλά και βέβαιοι και ασφαλείς στην πεποίθηση ότι θα ανταπεξέλθει σε κάθε ενδεχόμενη πρόκληση, σε κάθε ενδεχόμενη απειλή. Προτρέπω λοιπόν όλους τους επισκέπτες της έκθεσης να περιηγηθούν στο περίπτερό μας, να γνωρίσουν από κοντά τα στελέχη, να ανταλλάξουν μαζί τους απόψεις και να ενημερωθούν για τη συνολική προσφορά των ενόπλων δυνάμεων στην πατρίδα και στην κοινωνία και καθημερινά σε καιρό ειρήνης. Κλείνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ αυτό το προσωπικό και ειδικά το προσωπικό που συνέβαλε στη δημιουργία και την άριστη λειτουργία αυτού του περιπτέρου. Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ τους διοργανωτές και τους συμμετέχοντες της έκθεσης για την εξαίρετη προσπάθεια που έχουν καταβάλει. Δηλώνω από τώρα, προβλέπω την βέβαιη επιτυχία της. Αν και βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά δύσκολη διεθνή συγκυρία, μια εξαιρετικά περίπλοκη, ιδίως στο γεωπολιτικό πεδίο, διεθνή συγκυρία, μια πρωτοφανή ίσως κατάσταση για τα παγκόσμια δεδομένα, η χώρα μας επιδιώκει και επιτυγχάνει να επιστρέψει δυναμικά σε πεδίο ταχείας ανάκαμψης και προόδου. Επαναλαμβάνω το φετινό μήνυμα. Ισχυρή άμυνα, ισχυρή Ελλάδα. Ό,τι και να θέλουν, όποιοι και να θέλουν, η Ελλάδα θα θωρακιστεί έτη περαιτέρω, η Ελλάδα θα είναι ισχυρή, η Ελλάδα θα υπολογίζεται από όλους. Αυτό δείχνει με τον καλύτερο τρόπο ότι η επένδυση στην άμυνα θωρακίζει τη χώρα μας εναντί κάθε απειλής, αποτρέπει όποιον επιβουλεύεται, οποιονδήποτε επιβουλεύεται τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και την εδαφική μας ακαιρεότητα, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει το κύρος της τόσο σε περιφερειακό όσο και, σε διεθνές επίπεδο σε ένα εξαιρετικά δύσκολο και σύνθετο, όπως είπα, γεωπολιτικό περιβάλλον.